Μέρες προετοιμασίας με εντατικούς ρυθμούς επικρατούν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι μέρες προετοιμασίας, λειτουργούμε σε εντατικούς πραγματικά ρυθμούς και με τους εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και τους δημάρχους για να τη Δευτέρα να είμαστε όσο περισσότερο έτοιμοι γίνεται. Είχαμε κάνει, το είπαμε και προχθές, τις προσωρινές τοποθετήσεις και τα σχολεία έχουν το προσωπικό να λειτουργήσουν με κανονικό πρόγραμμα. Η λειτουργία των ολιγομελών τμήματων των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Ερών είχε απασχολήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το διάστημα αυτών των ημερών. Τελικά είχε αίσιο τέλος, καθώς θα λειτουργήσουν όλα τα λύκεια κανονικά, κατόπιν ενεργειών του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή με το Υπουργείο Παιδείας. Μια δυστυχία που υπήρξε στη λειτουργία των ολιγομελών τμήματων των Γενικών Λυκείων και αφορούσε τα περιφερειακά λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, δηλαδή Νέος Σκοπού, Σκουτάριος, Πεντάπολης, Προβατά και Βυρώνιας, τα ολιγομελή λειτουργούν για να εξυπηρετούν την επαρχία. Η γεωγραφική δομή της Ελλάδος είναι τέτοια που επιτρέπει να σχηματίζονται τμήματα και με λιγότερα παιδιά. Είχαμε μια δυστοκία μέχρι χθες, αλλά σε αυτή έδωσε λύση ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμαλής, άμεσα στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, και περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή την ανάρτηση στο διάβγεια αυτής της απόφασης, όπου εντάσσει τα ολιγομελή τμήματα αυτών των σχολείων τα εγκρίνει, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Γλιτώνοντας έτσι τους μαθητές αλλά και τις οικογένειές τους από μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί ξέρω ότι το γραφείο και εδώ και στην Αθήνα χθες είχε μια τιτάνια προσπάθεια για να τελειώσει αυτό το θέμα και είχαμε αίσιο τέλος. Η τρίτη λυκείου, για παράδειγμα της Πεντάπολης, δεν θα λειτουργήσουν καθόλου. Έπρεπε αυτά τα παιδιά όλα, φανταστείτε, δεν είναι παιδιά από την Πεντάπολη, είναι παιδιά από τα Μέταλλα, από το Δαφνούδι, από όλα τα χωριά, είναι 10 χωριά. Από τον Προβατά έχουν παιδιά από το Χήμαρο, Ζευγολάτιο, Τριάδα, Κεφαλοχώρη, Ίσωμα, παιδιά που είναι και από άλλο νομό. Όλα αυτά θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα και για τις οικογένειες. Και εμείς είμαστε αγροτική περιοχή. Φτωχά παιδιά είναι, να πούμε αυτά, και οικογένειες με προβλήματα. Έτσι.